Με την ίδρυση της ΑΕΛ στις 17 Μαΐου 1964, δημιουργείται ταυτόχρονα και ο πρώτος πυρήνας φίλων της ΑΕΛ, ο Σύνδεσμος Φιλαθλών Οπαδών ΑΕΛ. Αξίζει να αναφερθεί ότι αρκετά μέλη του Συνδεσμού ήταν και μέλη διοίκησης της ομάδας. Η μεγαλύτερη εκδρόμη που διοργανώνει ο Σύνδεσμος είναι η κάθοδος χιλίων Λαρισαίων στα Μέγαρα στις 8 Μαΐου 1965, η μέρα όπου οι γηπεδούχοι προκαλούν εκτεταμένα επεισόδια με σκόπο η ΑΕΛ να μην κερδίσει την άνοδο. Ο ΣΦΟΑΕΛ έχει σύντομο χρόνο ζωής, αφού στις αρχές του 1970 υποκαθίσταται από τους ιερολοχίτες.